Ντάντλιο Γκάρφιλντ, η Έμα Στόουν ως Κρουέλα, ο Μπεν Άφλεκ θα βοηθήσουν το κόκκινο χαλί να γεμίσει από φλας. Action! Lucy, I'm home! Εντύπωση προκαλεί πως το Being the Ricardos, αν και έλαβε τρεις υποψηφιότητες για την ερμηνεία της Nicole Kidman στο ρόλο της Lucille Ball, του Javier Bardem και είναι επίσης υποψήφιο και για καλύτερο σενάριο, αγνοήθηκε από τις μεγάλες κατηγορίες. Το γυρισμένο εξ ολοκλήρου στην Ελλάδα «Η χαμένη κόρη» κερδίζει δύο υποψηφιότητες για καλύτερη σκηνοθεσία για τη Maggie Gyllenhaal αλλά και για καλύτερη ερμηνεία από τη βραβευμένη με Όσκαρ μούσα του Γιώργου Λάνθιμου, Olivia Colman. Ο Ντένζελ Ουάσιγκτον κερδίζει τη μοναδική υποψηφιότητα για χρυσή σφαίρα της ταινίας «Η τραγωδία του Μάκμπεθ» που στα προγνωστικά θα την είχαμε σε άλλη θέση. Το ίδιο και η Lady Gaga για τον Νίκο Γκούτσι και η Kristen Stewart για τον Spencer. Ταινίες που μάλλον δεν θα πρωταγωνιστήσουν στα Όσκαρ. Επίσης, εντύπωση προκαλεί ότι οι Ισπανοί δεν επέλεξαν να τους εκπροσωπήσει στα Όσκαρ η ταινία του Πέδρο Αλμοδόβαρ «Παράλληλες μητέρες», ενώ είναι υποψήφια για δύο χρυσές σφαίρες, καλύτερης μη αγγλόφωνης ταινίας και καλύτερης μουσικής. Στην κατηγορία καλύτερο musical αγνοήθηκε η ταινία «Σε μια γειτονιά της Νέας Υόρκης» σε μουσική του Lin-Manuel Miranda, κερδίζοντας μόνο μια υποψηφιότητα για την ερμηνεία του Άντωνι Ράμος. Κάτι ανάλογο έγινε και με το Ανέτ, που κέρδισε μόνο μία υποψηφιότητα για την ερμηνεία της Μαριόν Κοντιγιά. Όσο για την Τζέσικα Τσαστέιν, κερδίζει διπλή υποψηφιότητα για την ερμηνεία της στο «Τα μάτια της Τάμι Φέι», αλλά και την τηλεοπτική σειρά «Σκηνές από ένα γάμο» που εμπνέεται από την πρωτότυπη ταινία του Μπέργκμαν. Επίσης υποψήφιος για τη σειρά είναι ο συμπροταγωνιστής της, Όσκαρ Άιζακ. Από ελληνικού ενδιαφέροντος σκοπιά έχουμε και τον Αλεξάνδρ Ντεσπλά να είναι υποψήφιος για τη μουσική στη γαλλική αποστολή. Και όπως θα δείτε παρακάτω, έχουμε και άλλη παρουσία με ελληνικές ρίζες. Όσο για τις τηλεοπτικές σειρές, με δύο πολύγλωσσες στην κατηγορία δράματος, το Λουπάν με δύο υποψηφιότητες και το Παιχνίδι του Καλαμαριού με τρεις υποψηφιότητες, να σιγοντάρουν το Succession με πέντε υποψηφιότητες παρακαλώ, το The Morning Show με τέσσερις υποψηφιότητες ανάμεσα και της δικής μας Jennifer Aniston και την Μπόζα, βλέπουμε τον έντονο ανταγωνισμό σε αυτή την κατηγορία. Στην κατηγορία καλύτερης κωμωδίας τα πράγματα είναι πιο ξεκάθαρα. Ξεχωρίζουν το Ted Lasso με τέσσερις υποψηφιότητες και το Only Murder in the Building με τρεις υποψηφιότητες και του Steve Martin και Martin Short να είναι επίσης υποψήφιοι. Η οικιακή βοηθός είναι η ευχάριστη έκπληξη στην κατηγορία καλύτερης τηλετενίας ή μίνι σειράς με τρεις υποψηφιότητες και την Andy McDowell μαζί με την κόρη της Margaret Qualley να είναι συνυποψήφιες. Αν κάτι μας έχει χαρίσει το πάντρεμα κινηματογράφου και τηλεόρασης αυτά τα χρόνια, είναι μια λιγότερο άδικη αντιμετώπιση της ξένης ταινίας στις διεθνείς βραβεύσεις. Φέτος, οι πιο εμπορικές σειρές ήταν από την Κορέα, την Ισπανία, τη Γαλλία ή με Βρετανούς ηθοποιούς. Επίσης, η τηλεόραση και οι σειρές όπως το Glee έχουν φέρει ξανά στο προσκήνιο musical με όρους παντρέματος του παλιού με τα talent show. Οι χρυσές σφαίρες είναι μια γιορτή που συνήθως δεν βραβεύει τις καλύτερες ταινίες, αλλά τις παρολίγο αναδικημένες. Απαρτίζεται από μέλη του διεθνή τύπου που έχουν τη βάση τους στην Καλιφόρνια και παρά τα σκάνδαλα που προσδιορίζουν τον ελιτισμό των μελών, ευτυχώς χαρίζουν ευκαιρίες σε καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο να δείξουν τη δουλειά τους και στον απόϊχο των βραβεύσεων ή των υποψηφιοτήτων να μπορούν να ενδυναμώσουν την τοπική αγορά τηλεοπτικών προγραμμάτων και κινηματογραφικών παραγωγών. Στις 7 Ιανουαρίου έχουμε την απονομή, οπότε θα έχει πάρα πολύ κόκκινο χαλί. Έτσι κι αλλιώς μου λες, τώρα μιλούσε ο Θανάσης, ξέρει πάρα πολλά. Θανάσης, φωτεινός παντογνώστης. Ναι, καλά τώρα και εσύ. Πες, όχι εγώ σε αποθεώ. Τι να πω. Άμα τις αποθεώσεις εγώ που είμαι καλύτερος φίλος. Όχι να πεις, ναι. Τα ξέρει όλα. Αυτά ειδικά κινηματογραφικά δεν το πιάνεις με τίποτα. 7 Ιανουαρίου είναι παλιά. Πρώτα ήταν οι υποψηφιότητες των χρυσών σφαιρών, βγαίνανε μετά τις υποψηφιότητες των Όσκαρ. Για να μην επηρεάσουν. Για να λένε ότι να ταιριάζουν, μοιάζουν, ότι. Να είναι ως προάγγελος των βραβείων επίσης σημαντικά, τώρα είναι ανεξάρτητες. Αυτό που θέλω να συμπληρώσω σε αυτό που έλεγε ο Αλέξανδρος Ρωμανός Λιζάρδος για τις βραβεύσεις είναι ότι πια υπάρχουν και ταινίες οι οποίες κοντάνε από την Κορέα ή από άλλες χώρες. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι μπαίνοντας στο Netflix σε μια οποιαδήποτε πλατφόρμα, δεν κοιτάω ποτέ το από πού είναι μια σειρά ή μια ταινία. Και αυτό με κάνει να χαίρομαι πάρα πολύ, γιατί βλέπω υπέροχα πράγματα που μπορεί να είναι γερμανικά, να είναι σουηδικά, να είναι κορεάτικα, να είναι γιαπωνέζικα. Τα βλέπεις στην original. Οτιδήποτε. Στην original δεν επιλέγεις τα κλειδιά. Τα βλέπω στην original, αλλά επειδή κοιμούνται στο σπίτι, τα βλέπω χωρίς.
χωρίς ήχο. Α, οπότε δεν, οπότε δεν έχει καμία σημασία τι είναι. Πάντως για άλλη μια φορά. Μου αρέσει πάρα πολύ που ταξιδεύουμε πια σε όλο τον κόσμο και βλέπουμε παραγωγές από όλο τον πλανήτη. Ναι. Δεν είναι αυτό το πράγμα που είχαμε παλιά. Πάντως για άλλη μια φορά νιώθω ότι επίσης δεν υπάρχουν πολλοί Αφροαμερικανοί ηθοποιοί και νομίζω και το κατήγγειλαν πάλι. Α, ναι. Είδες εσύ πολλούς πέρα από τον Will Smith, τον Denzel Washington, οι οποίοι είναι. Οι οποίοι είναι κλασικοί. Λοιπόν, έχουμε μία έκτακτη είδηση. Είναι η Δήμητρα Σέκη, δημοσιογράφος της ΕΡΤ.